Τώρα, από την Αλεξανδρούπολη και το Δημότυχο να πάμε στην Ορεστιάδα, όπου δεν χρωστάμε, δεν έχουμε να πληρώσουμε. Αυτό είναι το σύνθημα με το οποίο η ομάδα πολιτών που δημιουργήθηκε από την Ορεστιάδα ξεκίνησε την πρωτοβουλία να στηρίξει όσους δεν μπορούν και δεν θέλουν να πληρώσουν το τέλος ακινήτων μέσω της ΔΕΗ. Θα μιλήσουμε αμέσως με την κυρία Αργυρό Καραβά, η οποία είναι μέλος της ομάδας πολιτών από την Ορεστιάδα. Κυρία Καραβά, βρίσκεται στο στούντιο του Ράδιο Εύρος στην Ορεστιάδα. Κυρία Καραβά, τι επιδιώκετε αρχικά και πώς είστε καταρχάς εσείς οι πολίτες που συγκεντρωθήκατε? Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι η κίνηση που κάνουμε δεν είναι κάτι καινούριο. Σε πολλές πόλεις της Ελλάδας υπάρχει τέτοια κίνηση που προσπαθεί να στηρίξει όσους ανθρώπους δεν μπορούν και όσους ανθρώπους δεν θέλουν, και πολλοί δικηγορικοί σύλλογοι έχουν πάρει πρωτοβουλίες, έχουν κάνει προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας, αναμένονται και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κάποιες αποφάσεις. Οπότε, επειδή δυστυχώς οι πολλοί συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα σήμερα, αύριο αυτοί θα είναι περισσότεροι και μεθαύριο θα είμαστε όλοι, γι' αυτό κάποια στιγμή πρέπει να αντιδράσουμε, να αντισταθούμε σε όλα αυτά τα χαράτσια που μας επιβάλλουν τους τελευταίους μήνες συνεχόμενα. Οπότε και εμείς ακολουθούμε μία πεπατημένη, δεν είμαστε οι πρωτοπόροι. Βοηθούμενοι από αντίστοιχες κινήσεις από άλλες μεγαλύτερες πόλεις, προσπαθούμε να βοηθήσουμε και τους συμπολίτες στην πόλη μας. Ένα πρακτικό ζήτημα, κυρία Καραβά. Οι περισσότεροι έχουν πάρει το λογαριασμό με την πρώτη δόση, τον έχουν πληρώσει προφανώς και τώρα πάμε στη δεύτερη δόση. Θα έρθουμε σε εσάς και στα τηλέφωνα που έχετε δώσει την ανακοίνωσή σας να πούμε πώς θα γλιτώσουμε τη δεύτερη δόση. Ναι, τη δεύτερη και την επόμενη που θα είναι και μέχρι το 2015 και μάλιστα το 2012 η δόση, επειδή θα είναι αυξημένες σχεδόν διπλάσιες και αντικειμενικές αξίες της ΔΕΗ, θα έρθει διπλάσια, διπλασιασμένη. Έτσι, οπότε δεν παίζει ρόλο αν κάποιοι πληρώσανε την πρώτη δόση. Μπορούν να μην πληρώσουν την δεύτερη και μετά να μην πληρώσουν την επόμενη. Πρακτικά πώς έγινε να μην την πληρώσουν? Θα πάρουν το λογαριασμό και πού θα πάνε? Θα πάνε σε μηχανήματα τραπεζών, είτε έξω στα ATM που είναι έξω με την κάρτα. Για όσους δεν διαθέτουν κάρτα, υπάρχουν μηχανήματα πληρωμής με χαρτονομίσματα και κέρματα μέσα στις τράπεζες, όπου πληρώνουν μονάχα την αξία του ρεύματος μαζί με τα τέλη που μέχρι τώρα υπήρχαν, χωρίς το χαράτσι. Πληκτρολογούν έναν κωδικό, ηλεκτρονικό κωδικό πληρωμής που είναι πάνω στο λογαριασμό της ΔΕΗ και παίρνουν την απόδειξη ότι πληρώσανε μονάχα το ποσό που αντιστοιχεί στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Αυτό προτείνεται λοιπόν να κάνουν οι πολίτες? Αυτό ναι, και θα τους ενημερώσουμε βέβαια, εννοείται ότι όποιος ενδιαφέρεται να κάνει κάτι τέτοιο θα τον ενημερώσουμε. Τι συμβαίνει με αυτό το πράγμα, έτσι? Ναι. Δεν σημαίνει ότι κατοχυρώνονται 100%, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Απλά τι γίνεται, αν πληρώσουν το χαράτσι, αυτή τη στιγμή που θα κριθεί αντισυνταγματικός ο νόμος, το έχουν χάσει. Ενώ τουλάχιστον αν πληρώσουν με αυτόν τον τρόπο και δεν πληρώσουν εννοείται το χαράτσι. Εννοείται πως δεν θα μπορέσουν να διεκδικήσουν την επιστροφή των χρημάτων. Ναι, δεν θα μπορέσουν. Ποιος θα στραφεί εναντίον του ελληνικού δημοσίου? Θα είναι η χαζή της υπόθεσης, δηλαδή όσοι πλήρωσαν έγκαιρα. Δυστυχώς αυτοί που πλήρωσαν έγκαιρα πάντα είναι αυτοί που την πατάνε. Και αν πραγματικά κριθεί αντισυνταγματικό το μέτρο, τότε αυτοί είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Αυτό, κύριε Καραβά, το κάνετε και με τη συνδρομή του δικηγορικού συλλόγου της Ορεστιάδας? Έχω μιλήσει με κάποια μέλη του δικηγορικού συλλόγου και είπαν ότι ενδιαφέρονται να μας στηρίξουν. Δηλαδή να ετοιμάσουν το εξώδικο που θα στείλουμε στη ΔΕΗ. Απλά εμείς όσοι μαζευτούμε θα πληρώσουμε το ποσό που χρειάζεται για τον δικαστικό κλητήρα για να το κοινοποιήσει στη ΔΕΗ. Πώς είστε εσείς οι πολίτες που οργανωθήκατε προς την κατεύθυνση αυτή, κύριε Καραβά? Τα άτομα που βοηθάμε είμαστε ονομαστικά 5. Από εκεί και πέρα είναι πολύ γνωστοί και φίλοι και από άλλες κινήσεις που υπάρχουν μέσα στην Ορεστιάδα, όπως είναι η Ανοιχτή Συνέλευση, όπως είναι η ΕΛΜΕ, όπως είναι το Εργατικό Κέντρο, που βοηθάνε και στηρίζουν αυτή την κίνηση. Θα μας βοηθήσουν. Προφανώς δεν το πληρώσατε το τέλος. Εσείς προσωπικά. Εγώ όχι. Δεν το πληρώσατε. Αν έρθει σε λίγες μέρες η δίκη, σας κόψει το ρεύμα? Πιστεύω ότι δεν θα έρθει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τι ισχύει? Θα είστε χωρίς ρεύμα. Να σας πω τι ισχύει, έτσι. Αυτή τη στιγμή προς το παρόν δεν κόβουν το ρεύμα σε κανέναν. Έχει δοθεί διαταγή, γιατί υπάρχει του Συμβουλίου Επικρατείας
Περιμένουν την προσφυγή που έκανε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και πάρα πολλοί φορείς στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και εγώ πιστεύω ότι θα δικαιωθούμε στο Συμβούλιο Επικρατείας, γιατί το να συνδέσεις ένα φόρο, γιατί μπορεί να το ονομάσαν τέλος, αλλά στην πραγματικότητα είναι φόρος, να συνδέσεις ένα φόρο με ένα κοινωνικό αγαθό όπως είναι η ΔΕΗ, είναι αυτή τη στιγμή εκβιαστικό και παράνομο. Και πιστεύω ότι σίγουρα θα κριθεί αντισυνταγματικό το μέτρο. Στο Δήμο απευθυνθήκατε, δοθεί... κύριε Καραβά, στο Δήμο απευθυνθήκατε. Μία ομάδα πολιτών πήγαμε στο Δήμο για να βγάλει κάποιο ψήφισμα που να στηρίζει τους πολίτες, αλλά επειδή το ψήφισμα ήταν λίγο πιο γενικόλογο και πρακτικά δεν έδινε λύσεις σε πολίτες, δηλαδή ο Δήμος να μαζεύει τέτοιου είδους τις αποδείξεις, τις πληρωμένες και να ετοιμάσει εξώδικο με δικά του έξοδα, είναι δική του ευθύνη για να μπορέσει να το στείλει στη ΔΕΗ. Οπότε αναλάβαμε κάποιοι πολίτες να το κάνουμε εμείς πρακτικά. Άνθρωποι για να βοηθήσουμε αυτούς που δεν μπορούν. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν μπορούν πρακτικά να πληρώσουν. Και πιστεύω ότι καταρχήν, όταν ξεκίνησε το χαράτσι, ζητούνταν από όλους να το πληρώσουν. Με το που άρχισαν να δημιουργούνται οι πρώτες αντιδράσεις του κόσμου, τότε είπαν ότι μήπως να αφαιρούσαμε κάποιες άνεργοι. Ακόμα και αυτό μόνο να μπορέσουμε να καταφέρουμε είναι όφελος. Οι άνθρωποι δηλαδή που αδυνατούν να το πληρώσουν. Και εγώ πιστεύω ότι μια άλλη νίκη θα είναι να αφαιρεθεί και μέσα από τον λογαριασμό της ΔΕΗ. Να μην συνδέεται με κάποιο κοινωνικό αγαθό. Η ομάδα σας, κυρία Καραβά, θα μετεξελιχθεί σε σύλλογο, σε κίνηση πολιτών. Έχετε σκοπό να ασχοληθείτε και με άλλους τομείς στην Ορεστιάδα εκτός από το χαράτσι της ΔΕΗ. Απλά πιστεύω ότι αν συνεχίσουν να επιβάλλουν διάφορα χαράτσια που δυσκολεύουν καθημερινά τη ζωή μας. Αν συνεχίσουν και βάζουν κάτι, εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους ανθρώπους που δεν μπορούν και όσο μπορούμε να ενημερωνόμαστε και να αυτή την ενημέρωση να τη μεταδίδουμε στους άλλους. Κύριε Καραβά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μπορώ να σας πω κάτι? Παρακαλώ. Το οποίο είναι σχετικό και όχι άμεσα με το ζήτημα. Επειδή συμμετέχω και στη θεατρική ομάδα του Διόνυσου που δραστηριοποιείται εδώ στην Ορεστιάδα, είναι επίκαιρη παράσταση που ανεβάζουμε αυτόν τον καιρό, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, είναι το θεατρικό έργο «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω» του Ντάριο Φω. Είναι σχετικό λοιπόν, δεν είναι άσχετο. Με Νόμπελ θεατρικού συγγραφέα. Ναι. Είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση και τώρα στις γιορτές θα ανεβεί την Τετάρτη στις 4 Ιανουαρίου, 9 η ώρα το βράδυ παράσταση. Δεχόμαστε και εργατικά εισιτήρια λόγω της κρίσης που πολλοί δεν μπορούν να πληρώσουν. Και έχουμε και στο τέλος με το απόκομα του εισιτηρίου γίνεται μία κλήρωση όπου ο τυχερός κερδίζει ένα τραπέζι για 4 άτομα σε ένα εστιατόριο στην πόλη μας. Τους χαιρετισμούς μας και την αγάπη μας στον Άγγελο Τζονίδη και στους συνεργάτες στο θεατρικό εργαστήρι Διόνυσο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.